Λίγο ησυχία, παιδιά, λίγο ησυχία. Αβραμίδη Ελένη. Απούσα. Αβραμίδης Ιωάννης. Αγγελοπούλου Παναγιώτα. Παρόν. Αθανασιάδης Γεώργιος. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Παρόν. Αραμπατής Ευάγγελος. Παρόν. Αχουσενίδης Θεόφιλος. Απόν. Βάθης Πυρίδων. Παρόν. Βαρελάς Πέτρος. Απόν. Βρετός Βαρμινώντας. Βρετός Μιχάλης. Απόν. Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Απόν. Δαμάσκος Δημήτριος. Απόν. Δαμάσκος Νικόλαος. Παρόν. Δασκαλάκης Γεώργιος. Παρόν. Δουρίδα Χρυσούλα. Απούσα. Ελευθεριάδης Τηλιανός. Παρόν. Ευθυμιάδου του Μανίδου Γεωργία. Απούσα. Ζαχαριάδη Λυρική. Καμπόλης Οδυσσέας. Παρόν. Κασαβός Ιωάννης. Απόν. Κατσαντρή Χριστίνα. Κόνταρης Χρύσανθος. Απόν. Κοσμίδου Λίτσα. Είναι το τρόπο έτσι, τα πούσα. Κοφός Δημήτριος. Παρόν. Λαχτάνου Βασίλειος. Παρόν. Μουκάνης Μαρίνος. Απόν. Μπομπόνη Διονυσία. Ξαγοράρης Νικόλαος. Παρόν. Οικονόμου Ευθύμιο. Παρόν. Παγώνας Αθανάσιος. Απόν. Παπακώτης Κωνσταντίνος. Παπλήτου Όλγα Παρούσα. Πέκος Παράλαβος. Απόν. Πεντάκος Γεώργιος. Παρόν. Σιδηρόπουλος Γεώργιος. Παρόν. Σιρινίδης Θεοδωρός. Απόν. Τοπαλίδης Ευστάθιος. Τοπαλιανίδης Βασίλειος. Παρόν. Τραβασάνος Αναστάσιος. Απόν. Τσιμπογιάννης Δημήτριος. Απόν. Τσορβατσίδης Μιχάλης. Απόν. Φυτάς Στέφανος. Απόν. Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος. Απόν. Χακίζης Παναγιώτης. Απόν. Οι συνάδελφοι Αφουξενίδης Βαρελάς, Λαμπάσκος Ευθυμιάδου, Τραβασάνος, Φυτάς Στέφανος και Φωτιάδης είναι δικαιολογημένοι, στείλανε. Άλλος είναι ασθενής, άλλος έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, έχουν στείλει mail. 24. Παρόντες 24. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι καλησπέρα σας. Είναι η 10η τακτική συνεδρίαση. Μαζί μας ακόμη δεν βλέπω κανέναν. Ο Δήμαρχος είναι καθοδόν, ο Γενικός Γραμματέας είναι εδώ. Είναι η 10η τακτική συνεδρίαση, 27 Ιουνίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα είναι 7:33 ακριβώς. Εάν θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει τον λόγο πριν αρχίσουμε και να έρθει ο Δήμαρχος, έχετε τον λόγο όποιος να ζητήσει και σήμερα, και ζητώ συγγνώμη για την άλλη φορά που ήταν και γρήγορα τα πράγματα, αλλά σήμερα έχετε τον λόγο όση ώρα θέλετε. Δεν καταλαβαίνω μέχρι να έρθει ο Δήμαρχος. Όχι, όχι, ο Δήμαρχος θα μπορεί να είναι κανονικά. Δεν θα ανακοινώσει. Γιατί ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος εκφράζει την φωτιά και μάλλον θα χρειάζεται να απαντήσει. Εντάξει, ο Δήμαρχος δεν αποσιάζει κανονικά, τον εκπροσωπεί. Τον εκπροσωπεί ο αναπληρωτής του Δήμαρχου από αυτή τη στιγμή που μέχρι τώρα είναι ο Σιδηρόπουλος, έτσι για να το γνωρίζετε. Τι θες. Περιμένει τον Δήμαρχο. Ωραία, ωραία. Αφήνει ελεύθερα στον κύριο τον Παλίδη, τον Παλίδη τον χρόνο. Έτσι, πράγμα. Όσο θέλει, όσο θέλει. Να μην πω ότι θα απολύσεις τώρα. Τι να πούμε. Θα απολύσεις. Γιατί. Βασίλη, πάντα το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαιρετίζουμε την για μας πρώτη διαζώσεις συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα να απευθύνω πρώτα ένα κάλεσμα για την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να βρεθεί στην πόλη μας, στην Κεντρική Πλατεία, στις 8:30 για να απευθύνει τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πάνω σε ζητήματα που αφορούν και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τα θέματα που αφορούν την πόλη. Και αυτό γιατί κάποιοι φρόντισαν και μέσα από το Δήμο θεωρώντας ότι η ΑΠΗΣΑ, που εμείς θεωρούμε ότι είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με τον κόσμο, όπως είναι η προκήρυξη, η επαφή,
Είναι πιο άμεση η σχέση, πιο δημοκρατική αν θέλετε, άμεσα δημοκρατική να ενημερώνει στον κόσμο. Η πόλη μας θεώρησε, η Δημοτική Αρχή θεώρησε ότι αυτό χαλάει την αισθητική της πόλης, τη μολύνει, τη βρωμίζει. Ας ανατρέξουν όλοι να δουν στο παρελθόν πώς ήταν τα πράγματα και πώς είναι και τώρα. Και αν τελικά μια αφίσα η οποία προσκαλεί κόσμο σε μια πολιτική συγκέντρωση είναι αυτή που χαλάει την όψη της. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη διαδικασία και κεντρικά. Άλλωστε σε κεντρικό επίπεδο έγινε συζήτηση μέσα σε επιτροπές της Βουλής, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει εξοβελιστεί στα αζήτητα. Ανεξάρτητα το αν εκφράζει το μισό ή το 1%, η μόνιμη απειλή αυτής της ιδεολογίας που δίνει το προβάδισμα, τη δυνατότητα στην εργατική τάξη που παράγει τα πάντα να είναι στην εξουσία, το μόνο κόμμα, αυτό αποβάλλεται. Στην πόλη μας όμως, εμείς θέλουμε να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μια εργατούπολη, με όλα αυτά τα δεινά, με όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, να ακούσει από το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει για τις θέσεις του και όχι τι προσπαθούν όλοι οι άλλοι να πούν τι λέει το κόμμα. Αυτό είναι μία θέση. Για να πω και στον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εμείς σαν κομμουνιστές δεν το έχουμε κρύψει ποτέ όταν σε κάποια συνεδρίαση πριν 2-3 είπες ότι φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε κομμουνιστές. Το ανάποδο. Άλλοι φοβούνται για την ιδεολογία που εκπροσωπούν. Τελεία. Και θέλω τώρα να κάνω μια καταγγελία και προς πολίτες της πόλης μας, αλλά και προς τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνάδελφοι, όλοι θυμάστε ότι το βασικότερο θέμα που θέσαμε στην αρχή ήταν την ημέρα διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων. Και φέραμε και τα σχετικά επιχειρήματα λόγω πολύ σοβαρών επαγγελματικών υπρωθυπόρων. Δεν ακούγεται. Όλα στην καλά. Αρχή. Τέλεια, τέλεια. Στην αρχή, λοιπόν. Και είχαμε ζητήσει, είχαμε βάλει στο τραπέζι τη Δευτέρα, η οποία και αποκλείστηκε. Και διαπιστώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή έρχεται και βάζει σε ένα πολύ σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το προηγούμενο, και μάλιστα διπλό Δημοτικό Συμβούλιο, Δευτέρα γνωρίζοντας ότι μας είναι πρακτικά αδύνατο να φύγουμε από τις δουλειές μας, και ενώ κάνουμε καταγγελία για το συγκεκριμένο, το ξαναεπαναλαμβάνει για δεύτερη φορά, με την πρώτη φορά χωρίς επιχειρηματολογία, τη δεύτερη φορά επικαλούμενη σαν δικαιολογία την εορτή του Πέτρου, τον Απόστολο Πέτρου και Παύλου, ότι θα ήταν η παραμονή. Και λέω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να βγάζουμε εμείς τα συμπεράσματά μας και να λέμε ότι η Δημοτική Αρχή, μην έχοντας να παρουσιάσει προς το λαό κανένα απολύτως θετικό πρόσημο λειτουργίας της όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει και τα στόματα κάποιων δημοτικών παρατάξεων της εμπροκειμένου τη δική μας, αποκλείοντάς τις από συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί το οποίο θα γίνεται η αποκάλυψη, αν θέλετε, του δικού της ψευτοαφηγήματος για δίθεν δημόσια έργα στην πόλη μας. Και με στοιχεία που θα μπορούσαμε και εμείς εδώ να μιλήσουμε και να θέσουμε. Γι' αυτό απευθύνομαι στους πολίτες, στις προσώπους του τύπου, αλλά και στους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία δείχνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σιγά σιγά διολυσταίνει σε πρακτικές τις οποίες επιτρέψτε μου ως παλιότερος ή αρκετά παλιός εδώ μέσα και οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι είναι μια μεθόδευση η οποία γινόταν και από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να γίνεται απέναντι σε δημοτικές παρατάξεις. Και ενίοτε στο παρελθόν ομολογούσαμε ότι ναι, ρε, να μην έρθετε εσείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μεθοδολογία. Αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε όταν κατ' εξακολούθηση και για δεύτερη φορά, για λόγους οι οποίοι δεν είναι σε, ας το πούμε έτσι, απολύτου προτεραιότητας, εξακολουθούν να το κάνουν Δευτέρα. Και πολύ φοβάμαι ότι έχει τη σκοπιμότητα, όπως μας στείλαν την πρώτη φορά στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί είναι η πρώτη και μοναδική δημοτική αρχή που έστειλε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους στα διοικητικά δικαστήρια. Τώρα, αν δεν μπορούσαμε ή αν δεν παρατούσαμε τις δουλειές μας για τη Δευτέρα. Εμείς δεν λέμε, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν για οποιοδήποτε λόγο και Δευτέρα και Κυριακή και Τρίτη και δεν συμπαθαίνουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλά δεν μας αφαιρείται και εμάς το δικαίωμα να παρευρισκόμαστε στα δημοτικά συμβούλια για να μπορούμε και εμείς το δικό μας αφήγημα, αν το θέλετε έτσι, πάνω στη δικά σας πρακτική και τακτική. Γι' αυτό απευθύνομαι στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και απευθύνομαι και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
και προς τιμή του τήρησε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την συμφωνημένη ημερομηνία, που όταν χρειάστηκε μπορούσε να τροποποιηθεί. Κάναμε αμάν για ένα διαζώσεις δημοτικό συμβούλιο και από τότε που και εγώ ήταν το Πελιακούδη και μπορούσαμε εμείς εδώ να κάνουμε με αντιπροσώπους οι αίθουσες μεγάλες και κάτω και δεν κάναμε καν δημοτικό συμβούλιο, τώρα ξαφνικά μας έπιασε σε πολύ σοβαρά θέματα όπως τα δύο προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Και δεν είχαμε καμία εμπιστοσύνη ότι σήμερα δεν θα το μετρούσαν σαν τρίτη φορά για να μας ξαναστείλουν και να μας αποβάλουν από τις αίθουσες. Γιατί μόνο αυτό μπορούν να μας κάνουν. Σε πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορούν πουθενά να μας ακουμπήσουν. Γιατί έχουμε αποδειχτεί στην πράξη ότι έχουμε δίκιο. Και όταν ζητήσαμε και δημόσιο δημοτικό συμβούλιο για τα πεπραγμένα μπροστά στο λαό της πόλης μας, να πούμε κι εμείς αυτό που ακριβώς μπορούμε να εκφράσουμε. Για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάρκος. Δεν μηδενίζουμε έργα. Απλώς λέμε μην υπερπροβάλλετε έργα. Λέμε ότι είναι πίσω από τις ανάγκες αυτής της πόλης τα έργα και έχουμε αποδείξεις για τα συγκεκριμένα. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα οποία δεν μπορείς να με δικαιολογίες είτε μεταφέροντας τις ευθύνες αλλού να θεωρείς ότι δεν μπόρεσαν να γίνουν. Σε όλους τους τομείς, πιάστε μου ένα. Οι πυρκαγιές έχουν αρχίσει και γίνονται πάλι απειλητικές. Πότε θα συνεδριάσουμε, ας το πούμε έτσι, για να οργανώσουμε την αντιπυρική προστασία του καλοκαιριού. Τα θέματα παιδείας, τα θέματα υγείας. Βλέπετε τι γίνεται στον τομέα της υγείας. Θα μιλήσουμε αργότερα, τώρα δεν είναι επί του παρόντος. Για να μην σας μονολογώ, δεν ήρθαμε να βγάλουμε, όπως είπε κάποια στιγμή κάποτε ο Δήμαρχος, τα αποθυμένα μας. Δεν έχουμε ανάγκη από ψυχοθεραπείες. Η ίδια η ζωή βάζει προβλήματα μπροστά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν εκλεγμένοι, ακόμα και με μία ψήφο που έχετε την υποχρέωση να τη σεβαστείτε. Στη δημοκρατία που επικαλείστε την κοινοβουλευτική, την εκπροσωπή. Ευχαριστούμε κύριε Σοβαρανίδη. Λοιπόν, καταγγέλλω και στην πόλη και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας εκλυπαρώ πραγματικά. Θα έλεγα ότι ζητώ, πάρτε θέση. Σήμερα τα δικά μας δικαιώματα, αύριο τα δικά σας, να το ξέρετε. Η πόρτα βαράει για όλους. Είναι αλήθεια. Το σύστημα λειτουργεί μια χαρά. Δεν θέλει αγκάθια, δεν θέλει εμπόδια, θέλει να φαίνεται όμορφο και ωραίο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σοβαρανίδη. Προσήφθη και η κυρία Λουίζα Κοσμίδη. Άλλος θέλει το λόγο, ο κύριος Καμπόλης. Κύριε Καμπόλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Προσήφθη και ο κύριος Πάτερος. Τρία πραγματάκια μόνο θα πω, Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, και πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι, όπως ο Θεά επισημάνατε, ότι την προηγούμενη φορά δεν μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα λόγω του όγκου των θεμάτων και λόγω ότι καταναλώθηκε πολλής χρόνος από ελάχιστους συναδέλφους επικεφαλής με διάφορα, να το πω έτσι, επιχειρήματα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, γιατί δεν καταγράφηκε στα πρακτικά, επειδή ίσως ήμουνα ο ένας από τους δύο επικεφαλής της αντιπολίτευσης που ψήφισα και τον προϋπολογισμό και το όμικρον πι δέλτα και το τεχνικό πρόγραμμα, είναι για τον απλούστατο λόγο ότι το έχω πει πολλές φορές εδώ μέσα, Δήμος χωρίς προϋπολογισμό δεν υπάρχει. Δήμος χωρίς όμικρον πι δέλτα δεν υπάρχει, Δήμος χωρίς τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Και ότι οι μόνες πηγές χρηματοδότησης, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι τα προγράμματα, αυτά τα οποία έχουν γίνει αιτήματα για ένταξη και οι προγραμματικές συμβάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά τα λίγα είναι, να μην αρχίσω να διαμαρτύρομαι κι εγώ ότι μας χρωστάει, η πολιτεία πράγμα μας χρωστάει, όμως λέμε τι προβλέπει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι πάλι σε συνέχεια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν είχε λήξει το θέμα της ψήφισης του προϋπολογισμού, ο συνάδελφος ο κ. Τομπαλίδης, ως πρόεδρος της Επιτροπής της Αντιεγκληματικής Πολιτικής, της Επιτροπής αυτής, εξέφρασε ορισμένα παράπονα για τους επικεφαλείς ότι δεν βοηθάνε το έργο της Επιτροπής κλπ. Σε αυτό ήθελα να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τον εαυτό μου και μόνο και παίρνοντάς το και προσωπικού λόγου για λόγους ευθυξίας. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το συμβούλιο
για τα θέματα της εγκληματικότητας. Περισσότερο από κάθε άλλο συνάδελφο, και όχι για να πάρω τα εύσημα, αλλά επειδή έχω μιλήσει και με την νομοθεσία και με τι προβλέπεται, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω συνέχεια. Καλή ιδέα ήταν της αντιεγκληματικής πολιτικής, όμως δεν είναι της επιτροπής αυτής, όμως δεν είναι θεσμική. Η θεσμική είναι αυτή που προβλέπεται στο νόμο 2713-99, στο άρθρο 16, περί εσωτερικής, περί υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, που προβλέπεται το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας. Βέβαια, το είδαμε πώς λειτουργούσε και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Υπολειτουργούσε, δεν είχε σωστή σύνθεση, τα έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά. Μία συμβουλή ήθελα να δώσω. Και όσον αφορά και την επιτροπή αυτή, δεν υποτιμώ το έργο της νέας επιτροπής. Μάλιστα, είδα και στο site του Δήμου ότι έχει μπει μία ενημέρωση. Ένας μίνι απολογισμός. Αυτό που ήθελα και εγώ να συνεισφέρω ως νομικός και ως πρώην δικαστικός λειτουργός είναι να κρατάει η επιτροπή ή δυνατόν και σε όλες τις συναντήσεις πρακτικά στις συναντήσεις με τους υπουργούς και να βγαίνει και ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, θα πηγαίνει και ο Δήμαρχος, θα πηγαίνουν τα μέλη της επιτροπής, θα κάνουν ορισμένες προτάσεις, θα πρέπει ο κάθε αρμόδιος υπουργός να απαντά ότι θα το δω, σε ένα μήνα θα σας απαντήσω ή σε τρεις μήνες θα έχω κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό έλεγα μονίμως και σε όλες τις υπόλοιπες ομιλίες μου, σκρίπτα μάνε. Δηλαδή, για να είναι πιο δραστική η όποια επιτροπή κρίνει ο Δήμαρχος ότι θα το βοηθήσει, γιατί είναι εργαλείο του Δημάρχου, πολύτιμο αυτή η επιτροπή, θα πρέπει να παρουσιάζει γραπτό έργο. Είτε γραπτά, με πρακτικά, τις συναντήσεις, τι δεσμεύσεις πήρε ο υπουργός, τι χρονοδιάγραμμα έδωσε για το κάθε θέμα, παραδείγματος χάρη για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί όπλων, για την ηχορύπανση, για τον φωτισμό. Και επίσης ένα άλλο θέμα είναι και η σύνθεση, δηλαδή ας δούμε και λίγο τη σύνθεση. Έλεγα παλιότερα να γίνει έκκληση, έχει επιστημονικό δυναμικό η πόλη. Λείπουνε άνθρωποι γιατί τα θέματα της εγκληματικότητας είναι σύνθετα. Μέχρι και η χωροταξία παίζει ρόλο στην εγκληματικότητα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και κάποιος που ασχολείται με την χωροταξία, εκτός από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γιατρούς, δικαστικούς, αστυνομικούς. Θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με αυτά. Αυτά μόνο ήθελα να πω γι' αυτό. Και ένα τρίτο και τελευταίο, και κλείνω, γιατί σήμερα ίσως λίγο μακρηγόρησα, είναι διάβασα σε πρόσφατη ενημέρωση του Δήμου ότι υπήρξε μία στήριξη στους επιχειρηματίες της Βαϊμπόβης. Πολύ καλό αυτό και φυσικά αν έχετε δήμαρχη να μας δώσετε και περισσότερες διευκρινήσεις από αυτού, αλλά μήπως ξέρουμε τι γίνεται και με τα θέματα των κατοίκων της Βαϊμπόβης, όπως παλιότερα είχε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής ο κ. Οικονόμου. Και ρώταγε για όλα τα θέματα, δηλαδή τι γίνεται, πώς πάμε με τις αποζημιώσεις, τι γίνεται με τις άδειες τις πολεοδομικές για να ξαναχτίσουν ορισμένα πράγματα και τέτοιου είδους θέματα. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμπόλιο. Κύριο Αναπροστόπουλος, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή τα τελευταία κρούσματα πυρκαγιών που είχαμε σε επιχειρήσεις του Δήμου, νομίζω είναι ευκαιρία να αναδείξω ένα ζήτημα το οποίο το τονίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι γενεσιουργός αιτία, όχι φυσικά για τις φωτιές, αλλά για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την πόλη. Για παράδειγμα, χτες πήρε φωτιά μια βιομηχανία δίπλα στο σχολείο. Θα μπορούσε να ήταν δίπλα παιδιά και να κινδυνεύουν. Και μάλιστα, όπως νομίζω μπορεί να το βεβαιώσει και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, η συγκεκριμένη βιοτεχνία δεν έχει καν πρόσβαση ή έχει μόνο από μία πλευρά. Ενδεχομένως δηλαδή δεν μπορούσαν να έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι εκεί πέρα και να καούν. Αντίστοιχα, έχει πιάσει φωτιά την προηγούμενη μέρα σε ένα εργοστάσιο στην Λεωφόρο Καραμαλή, με επίσης δομικά προβλήματα ως προς τις συνδέσεις κτλ. Πριν λίγο καιρό είχε πιάσει φωτιά στη Σπύρου Βρετού από μια εταιρεία που μαζεύει ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή ένα σκουπιδότοπο. Θέλω να τονίσω ότι τα πολυοδομικά προβλήματα συνιστούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο Δήμα Αθηνών, με εξαίρεση ενδεχομένως στο κέντρο της πόλης,
όλος ο υπόλοιπος Δήμος συνιστά ένα πολεοδομικό μπάχαλο και το λέω με όλη την επίγνωση της σημασίας της λέξης που λέω και για τον λόγο αυτό κρίνω ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί σημαντικό βάρος στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων εξ αρχής. Αυτά τα ζητήματα δυστυχώς για λόγους που δεν κατανοώ και παρά το γεγονός ότι τα είχα τονίσει και ήταν και ένας από τους λόγους της παρατήσεώς μου έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν κινείται τίποτα οικονομικά και αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση στην πόλη η οποία οδηγεί σε μίξη χρήσεων γης οι οποίες είναι ασήμαντες. Κατοικία δίπλα σε εργοστάσια, σχολεία δίπλα σε σκουπιδότοπους, ανυπαρξία υποδομών, ανυπαρξία δρόμων, γενικά καταστάσεις επικίνδυνες, οι οποίες εκτός των άλλων ευνοούν και την υποβάθμιση της πόλης και την υποβάθμιση της κοινωνίας, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι τελικά επιλέγουν να έρθουν να μείνουν στο Δήμο Αχανών. Με αυτές τις σκέψεις και παρά το γεγονός ότι πλέον δεν έχω θέση ευθύνης στο συγκεκριμένο κομμάτι, εκλιπαρώ την διοίκηση να δώσει βάση στα ζητήματα τα πολεοδομικά. Θέλουν χρόνο για να λυθούν, αλλά είναι ζητήματα τα οποία αποτελούν την ουσία της αυριανής ανάπτυξης της πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστόπουλο. Προσθέτει και ο κύριο Τσιμπογιάννη κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο κύριο Βάθη έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να ρωτήσω στην Βαρυκόπη τα μαγαζιά της εστίασης, από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει με ιδιοκτήτες, έχουν φάει κάτι γερά προστήματα. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Και ύστερα από τη φωτιά είπαμε να βοηθήσουμε τα καταστήματα και βλέπουμε ήδη δύο έχουν κατεδαφιστεί. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είναι μια περιοχή που έχει αρκετοί από εμάς φίλοι γνωστοί δουλεύουν πάνω, πάμε και εμείς διασκεδάζουμε. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Και μετά θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Με αφορμή στα θέματα εδώ πέρα που βλέπω, ισολογισμούς, απολογισμούς και όλα αυτά, ροδία στριφτού. Επειδή είμαστε μια περιοχή που έχουμε αρκετό πολιτισμό και οι κάτοικοι της περιοχής, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για αυτόν τον πολιτισμό. Τυχαίνει και το 2022 να είναι η επέτειος με την μικρασιατική καταστροφή. Επειδή έχουμε το μεγάλο ευεργέτη της πόλης, τον Ιάννη Στριφτό, το φέρνω και σαν πρόταση να μετονομάσουμε και την πλατεία του Δημαρχείου Ιάννου Στριφτού. Να φανεί, να βάλει μια πρωτομή, να μάθει και ο κόσμος τι γίνεται ιστορικά σε αυτή την πόλη. Γιατί όλοι οι πρωτομές, πλακέτες βλέπουμε, είναι από δωρητές και όχι από το Δήμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βάθη. Ο κύριος Ασκαλάκης για τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή άκουσα προηγουμένως ερωτήσεις για το θέμα της Βαρυκόπης και εύλογα οι συνάδελφοι εγώ. Και επειδή ζω εκεί και όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι τον Αύγουστο μετά τις φωτιές, τα έχω ζήσει σε πραγματικό χρόνο και επειδή συνομιλώ με γειτόνους μου εκεί, τα καταστήματα εκείνα τα οποία πάθανε ζημιά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποζημιωθεί. Βέβαια αυτό δεν αφορά στην αρμοδιότητα του Δήμου. Έτσι είναι κάποιοι άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι θα αποζημιώσουν τους ανθρώπους. Ακόμα δεν έχουν πάρει δραχμή ή αν έχουν πάρει κάποια χρήματα, είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν υπολογιστεί για να αποκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους. Όσο αφορά για τις οικίες, δεν έχει πάρει κανένας φράγκο, συγγνώμη για την έκφραση, φράγκο μέχρι στιγμής. Ίσως θα μπορούσε ο Δήμος μέσα από και τον ίδιο τον Δήμαρχο να πιέσει τους παράγοντες εκείνους του Υπουργείου, εκεί που έγκυται όλη αυτή η διαδικασία, για να επισπευστεί λιγάκι αυτή η κατάσταση, γιατί ούτως ή άλλως το τοπίο είναι μαύρο. Μην μαυρίζουν και ψυχές των ανθρώπων εκεί. Και δεν θα έκανα καμία συζήτηση για την Βαρυκόπη, όπως πολλές φορές έχουμε κάνει δημοτικά συμβούλια, είτε διαζώσει αυτά τα λίγα, είτε με τη διάσκεψη. Δεν έχω πει κάτι, παρόλο που ζω εκεί από το 1993. Αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, σας το λέω ότι αυτό που περιγράφεται με αλφαγιώτα στο τέλος από τους φίλους και γειτόνους μου είναι ότι το κράτος μέχρι στιγμής ολιγορεί ή τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση να αποκατασταθούν οικονομικά οι ζημιές τους είναι πολύ μικρά. Ίσως θα έπρεπε να πιέσουν λιγάκι εκεί. Και κάτι τελευταίο, μου παραπονούνται άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη Φλόγα ότι ακόμα δεν είχε αποκατασταθεί ο δημοτικός φωτισμός. Έτσι μου λένε, αν δεν είναι, δεν το λέω με πλήρη σιγουριά, έτσι, αλλά αν δεν είναι εξ ολοκλήρου, είναι σε κάποια σημεία. Σε έναν τόπο ο οποίος έχει καεί, σε έναν τόπο
όπου πραγματικά ερημώνει. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να σκύψουμε λίγο ως δημοτικοί σύμβουλοι και εμείς και ο Δήμαρχος ο ίδιος να αποκατασταθούν κάποια πράγματα και να υπάρχει τουλάχιστον φωτισμός να νιώθουν λίγο πιο ασφαλή σε κάτι και στην περιοχή. Αυτό. Ο κύριος Παπακότσης, άλλο δεν έχει το λόγο μετά, τελειώνουμε, δεν σήμαστε το χέρι. Αν θέλει, κύριε Παπακότσης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Μιας και είμαστε διαζώσεις, τουλάχιστον να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί με τη τηλεδιάσκεψη που γινόταν, κάναμε ερωτήσεις, απάντηση δεν πήραμε ποτέ. Θα μου πείτε και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε στη διοίκηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, εδώ και τρία χρόνια από την ανάλυση της ηγεσίας που έχετε στο Δήμο Αθηνών και σαν Δήμαρχος, ανατακτά διαστήματα με τις τηλεδιασκέψεις, θυμάμαι, βλέπαμε και μια ωραία μελέτη. Εντάξει, περνούσε η ώρα, ωραία ήταν τα πράγματα, ωραίες οι μελέτες. Θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με αυτές τις μελέτες. Θυμάμαι κάτι για την αρχαίο θέατρο εκεί πέρα, την οδό, για τη Λαθέα. Υπάρχει κάποιο θέμα με τη Λαθέα, με το πάρκο? Έτσι ακούστηκε. Αν είναι, να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Να γνωρίζουμε για αυτές τις μελέτες αν έχουμε κάποια πρόοδο, αν είμαστε σε καλό δρόμο ή απλώς ήταν μελέτες για τις μελέτες. Και περιμένω την απάντηση, γιατί μένω και στο κοκκινό μήλο και από πολλούς κατοίκους με ρωτάνε, θα κόψετε τα πεύκα για να κάνετε τη διαπλάτευση? Δηλαδή, πήραμε μία μελέτη που την είχε κάποιο γραφείο έτοιμη και την βάλαμε σε μία περιοχή χωρίς να εξετάσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες. Προσαρμοζόμαστε. Υπάρχουν πεύκα τα οποία είναι πάνω από 100 χρόνια. Θα κόψουμε όλα αυτά τα πεύκα τώρα για να κάνουμε αυτή τη διαπλάτηση όπως το έχετε πει? Δώστε μια ξεκάθαρη απάντηση για να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Παπακότση. Ο κύριος Σιμπογιάννης έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για άλλη μια φορά για τα θέματα της εγκληματικότητας. Μιας και πραγματοποιήσατε πρόσφατα μια συνάντηση, θα ήθελα, μιας και δεν έχουμε από κάπου αλλού τη δυνατότητα να ενημερωθούμε περισσότερο από το τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, να μας ενημερώσετε για να μας αναλύσετε σε τι βαθμό είναι η πρόοδος αντιμετώπισης όλων αυτών των γεγονότων που είμαστε αρνητικός πρωταγωνιστής καθημερινά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιμπογιάννη. Άλλος δεν θέλει. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να ρωτήσω τα θέματα. Πρώτο θέμα επί της διαδικασίας είναι λήψη απόφασης μετατόπισης περιττέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντωνίου από την θέση που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνές στην κενοθήσα προτινόμενη θέση επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 11η στάση Αχαρνές, όπως αναφέρεται με αριθμό πρωτοκόλλου 8553 κάθετος 01-02 του 22, αίτησή του, καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Ο ίδιος έχει κάνει αίτηση, ο οποίος ζητά τη μεταφορά του, αλλά ζητώ να γνωμοδοτήσουμε για την έγκριση μετατόπισης του περιττέρου του δικαιούχου κ. Δαμανίδη. Ως εξήγηση, ναι. Αυτό λέω να σας το διαβάσω, αν θέλετε κάτι επί της εισηγήσεως. Ωραία. Ο κ. Δασκαλάκης, επί της εισηγήσεως. Ενημερώνοντας πάντως ότι το ζήτησε ο ίδιος, έτσι. Ναι. Πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Άλλωστε η τοποθέτηση του περιττέρου εκεί ήταν μια προσωρινή λύση όταν έφυγαν τα περιττέρα που ήταν μέσα στην πλατεία για να ανοίξει ο δρόμος επί διοίκησης του προηγούμενου κλιμάτου. Okay, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι εάν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Αποχωρεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν υπάρχει ή αν στο μέλλον θα υπάρξει, κύριε Δήμαρχε ή την υπηρεσία, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό αξιοποίηση του χώρου εκείνου, ο οποίος ελευθερώνεται από αυτό το περίπτωρο που όπως και να έχει θα πρέπει να φύγει από εκεί, γιατί είναι ένα κουφάρι, και ας αξιοποιηθεί επιχειρηματικά για τον κύριο Δαμιανίδη. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό αξιοποίηση αυτού του χώρου, ο οποίος, γιατί ακούγεται ότι θα ανοίξει κάποιο δρόμο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα σε ένα χωριό που είμαστε εδώ στο Μενίδη, και ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτό μόνο. Το ψηφίζω βέβαια και θα έρθει η ώρα. Ωραία. Έχει ομόφωνα, έχει κάποιος αντιρρήσει να το βάλω σε ψήφιση? Ονομαστικά. Όχι. Ομόφωνα όσοι έχουν οι παρόντες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αποχωρεί κατά την έναρξη του δεύτερου θέματος ο κύριος Ελευθεριάδης. Δεύτερο θέμα. Επαναπροβολή δημοτικού.
ρημποτομικής αποροζρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρημποτομικού σχεδίου στα όμικρο τα 300 παύλα 300α της ΠΕ ονικότητα σύμφωνα με το νόμο 4759 του 2020-88 υπόθεση ΖΙΤΑ και ΙΤΑ Πασαγιάννης ΑΕ. Ως έχει εισήγηση, ναι, μια ερώτηση, κυρία Γεωργούλη. Πότε φτιάχτηκε το κτίριο της χείρησης? Το κτίριο. Το κτίριο, πότε κατασκευάστηκε? Εκεί είναι ένα κτίριο στο οποίο υπήρχε περισσότερο πρόβλεψη για πεζόδρομο. Στην έκθεση εδώ που έχω δεν αναφέρει πότε κατασκευάστηκε. Υπάρχει κάποιος που να το γνωρίζει αυτό? Εγώ δεν το γνωρίζω. Μπορεί να σας ενημερώσουμε από την υπηρεσία αύριο. Έχει, ωραία.